δείγματα που είναι γνωστό βέβαια από τα Ιερά Συνεξάρια, απλώς σαν υπενθύμηση να φρεσκάρουμε τον εαυτό μας. Γιατί λέγονται οι πατέρες, όταν επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα, τα γνωστά, δεν τα λέμε για να ξαναχάσουμε πάλι το χρόνο της ζωής μας ή για να το να πούμε ότι κάποιοι το γνωρίζουν και κάποιοι δεν το γνωρίζουν, αλλά να επαναλάβουμε στον εαυτό μας αυτά τα οποία οι πατέρες δεν κουράζουν να επαναλαμβάνουν. Κατά τον μήνα Φεβρουάριο, δεν θα σας πω ακριβώς την ημέρα, να ψάξει κανείς από το ευρύ. Τουλάχιστον στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου, για να βοηθήσω. Σε κάποια εορτή εορτάζουμε έναν μάρτυρα ονόματι Νικηφόρο, που στους πρώτους παλιούς αιώνας, στους πρώτους, στα πρώτα 300 χρόνια και πιο κάτω, είχε μαλώσει με έναν ιερέα, με έναν παπά. Αυτός λαϊκός και ο άλλος λειτουργός. Ο κύριος Νικηφόρος, θα λέγαμε, έχω εδώ κανένα Νικηφόρο. Μάλωσε με έναν ιερέα που το λέγανε Σαπρίκιο. Ο ιερέας αυτός ο Σαπρίκιος επιμήθησε πως ήταν πολύ σπουδαίος λειτουργός για το θείο πόθο και ζήλο του στα λειτουργικά του αρτικούντα, αλλά και στην ποιμαντική του διακονία στην ενορία του. Έφταιγε δε ο Νικηφόρος. Στη μεταξύ τους διένεξε, έφταιγε ο λαϊκός, ο Νικηφόρος. Δε πάντα σε ένα μάλωμα, κάτι πρέπει να φταίει και ο άλλος. Δεν είμαστε τελείως απαθείς. Αλλά κάποιος πρέπει να είναι ηθικός αυτούργος, ο προτέρητος που λέγουμε. Έφταιγε ο λαϊκός, ο Νικηφόρος. Μετενόησε, έκλαψε, δεν μετεμελήθη, μετενόησε. Έχει διαφορά το πράγμα. Πηγαίνει και του βάζει μετάνοια μετά από ημέρες και του λέει: «Πάτερ μου, την ευχή σας, σας το κάνω απλά δηλαδή. Θεό, ήμαρθον, συγγνώμην, από το Θεό και από την ιεροσύνη σου. Συγχώρεσαι». «Ποτέ», του λέει ο παπάς. «Πάτερ μου, σε παρακαλώ», λέει, «δεν μπορώ να προσευχηθώ, θα πάνε σε προσευχή μου». Κόπηκε το κεντρικό καλώδιο, ο φάνιος όλος κόπηκε. Όταν μαλώσουν δύο και δεν συμφιλιώσουν, ανεξάρτητα ποιος φέγει, το καλώδιο και των δύο έχει κοπεί της προσευχής. Δεν ακούει κανέναν ο Θεός. Και όταν επιμένουμε, εξοργίζεται και μας κατακεραυνώνει. Θυμάμαι κάποιος ο οποίος βλαστημούσε αυτό που τον συγχωρούσε, έπεσε κεραυνός και τον έκαψε, στην κυριολεξία. Φοβερό πράγμα. Ίσως και για άλλους λόγους, αλλά ας το πάρουμε και έτσι. Ποτέ του λέγει λοιπόν ο πατήρ Σαφρίχιος. Έφυγε ο Νικηφόρος, λέγει να μην δώσω τόπο στην οργή, τώρα είναι, έχει ταμπορίνα, του είναι θυμωμένος, αυτό μια άλλη μέρα. Το υπολόγισε. Ξαναγυρίζει πάλι με ενισχυμένη προσευχή ο Νικηφόρος, με μετάνοια, με δάνεια, με προσευχή. Πάλι του λέγει, ύμπαρτο, συγχώρησε από τον Θεό και προς ένα, συγχώρησε. Ποτέ του λέγει δεν σε συγχωρώ. Μα πάτερ μου λέγει, εδώ θα πάμε στο Θεό. Με τόσα μαθήματα θα βρούμε έλεος και συγχώρεση. Εσύ σαν συνάνθρωπος, ό,τι και να είναι. Και φταίω κι εγώ, δεν θα με συγχωρέσεις, ποτέ. Δεν θα το αναλύσουμε, απλώς έτσι ακούσα τα λόγια μου. Μετά από μικρό διάστημα, λίγων ημερών, συλλαμβάνουν τον πατέρα Νικηφόρο και τον οδηγούν στην εκτέλεση να μαρτυρήσει υπέρ Χριστού. Ήταν καιρός διωγμών. Και στην ομολογία του πατήρ Νικηφόρος ομολόγησε τον Χριστό, δηλαδή εθεολόγησε. Ομολόγησε τον Χριστό, τέλεια τα λόγια, άριστα στα 20. Τα λόγια τέλεια, στο έργο 0, κάτω, μείον 500. Από τον Νικηφόρο καταλαβαίνουμε. Στα λόγια άριστο, στη θεωρία άριστο. Άλλο τα λόγια και άλλο τα έργα. Ο Χριστός δεν θα υπολογίσει ποτέ τα λόγια. Ποτέ, κανέναν λόγο. Μάλλον θα μας χρεώσει από τα λόγια, εάν δεν συνοδεύονται και τα έργα με τα λόγια. Και ομολόγησε τον Χριστό, δεν αρνήθηκε τον Χριστό και τον οδήγησαν στο μαρτύριο να τον αποκεφαλίσουν. Καθώς τον οδηγούσαν στο μαρτύριο, το άκουσε για τελευταία φορά ο Νικηφόρος και πηγαίνει κάτω δόν, ενώ επορεύεται προς το μαρτύριο, το αποκεφαλισμού,
γονιπητής μπροστά του με τα πολλών αυτή του λέει, για τελευταία φορά πάτερ μου, σε παρακαλώ, σε κλειμπορώ, συγχώρεσέ με, πας για μαρτύριο, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και του λέει ο Νικηφόρος, πάτερ μου, εγώ μας έχω συγχωρέσει, αλλά ακόμη μια φορά σου λέγω, εγώ σας συγχωρώ, εγώ ποτέ, του λέει. Θεός συγχωρέσει, θα λέγαμε, και εγώ Θεός σας κανονίσω. Τον οδήγησα στο μαρτύριο. Την ώρα που ο Δήμος ήταν έτοιμος να τον αποκεφαλίσει, είχε σηκώσει το για τα Γιάννη, θα λέγαμε, τη μαχαίρα. Εκείνη τη στιγμή, ακριβώς στο μισό ομέγα, στο τέλος, έρει ο Θεός τη χάρη, τη μαρτυρική, την ενδημούσα μαρτυρική χάρη που δίνει στους μάρτυρες, στην ομολογία και στην απολογία, σαν να ξεμέθησε ο νους του ιερέως και λέγει, πού βρίσκομαι, τι μου συμβαίνει, τι βλέπω, γιατί αυτό το μαχαίρι ενώπιον μου, γιατί, σοβαρολογεί. Μας δουλεύεις και από πάνω σου. Μας βασανίζεις τόσο καιρό που δεν ομολογείς τα είδωλα, ας πούμε, και ομολογείς κάποιον Χριστό να ζωρέω και τα λοιπά. Θέλω να δεις τον Χριστό. Α, γι' αυτό λέει, κινδυνεύω να αποκέμψει. Βεβαίως. Αρνούμε τον Χριστό, του λέει. Αρνούμε τον Χριστό. Αν γι' αυτό πρέπει εγώ να πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Αρνούμε τον Χριστό. Τίποτα ο Χριστός. Ο Νικηφόρος κάπως πέρα έβλεπε. Τον Άγγελο Κυρίο έτοιμος να το στεφανώσει. Αποκαλύφθηκε χάρης και βλέπει ο Φθαλμοφανός, ο Νικηφόρος ο λαϊκός, τον Άγγελο στεφανώσει. Ετοιμάζει να το στεφανώσει, ξαφνικά σηκώνεται, αποσύρεται ο Στέφανος, δεν το στεφανώνει. Και κατεβαίνει κάτω ο Νικηφόρος, όχι όπως ανήλθε, μαυρισμένος. Είναι η μαύρη χάρη του Σατανά. Μαυρίστηκε πνευματικά, αλλά και εξωτερικά. Κατήλθε αιρεσιάρχης, αιρετικός και αρνητής. Βλέποντας αυτά ο Νικηφόρος ότι ο Άγγελος ετοιμαζόταν να το στεφανώσει, ομολογεί ενώπιον. Εγώ είμαι χριστιανός, λέει, και ομολογώ τον Χριστό. Και πέρα αυτού θνήσκω, Κυριάκης. Το πιάνω λοιπόν που ήταν ακόμη νοφόρη κατάσταση, τον βάζουν αυτόν και τον αποκεφαλίζουν. Και έτσι άλλος πήγαινε για το μαρτύριο και έλαβε άλλος τον Στέφανο, το Αγίο Μάρτυρος Νικηφόρου. Θα το βρείτε και πέρα στα πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου. Βέβαια αυτό είναι πολλαπλό σαν ερμηνεία όταν το αναλύσει κανείς, αλλά εγώ θα πάρω μία πτυχή από τα πάρα πολλά διδάγματα. Γιατί ο Θεός σήκωσε την χάρη την μαρτυρική που λέγεται ενδημούσα, ενώ ήταν ιερεύς, ευλαβέστατος λειτουργός, άριστος θεολόγος, χρόνια λειτουργός, με όλα τα μυστήρια κτλ. Και ομολόγησε τον Χριστό και πήγαινε και για μαρτύριο. Και ο Στέφανος, ο αγγελικός, έτοιμος. Διότι δεν είχε αγάπη, είπαν οι πατέρες, το αναπτύξανε προς τον συνάνθρωπό του, μόνο ότι έφυγε ο άλλος και δεν έφυγε ο λειτουργός. Αλλά και εμείς να φταίμε, πρέπει να συγχωρέσουμε. Πόσο μόνο όταν φταίει ο άλλος, δηλαδή πόσο εύκολα δίνεις τη συγχώρεση. Λοιπόν, δεν είχε αγάπη για τον συνάνθρωπό του και έτσι έχασε και αυτή την ζωή και την άλλη ζωή. Ανάλυσης τώρα. Για να έχω αγάπη για τον πλησίο μου, οποιαδήποτε μορφή αγάπης, την πιο μορφή απλή, την εμπαθή, την πονηρή, τη σαρκική, την εμπαθή, την ατελή δηλαδή θα λέγαμε, και την καλή, την προχωρημένη, ακόμη και την τέλη και την αγία. Θα πρέπει πρώτα να αγαπώ τον εαυτό μου. Να αφήσουμε όλους τους άλλους στην άκρη. Θα αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Πρώτα τον Χριστό, μετά τον εαυτό μας. Έτσι δεν είναι η δευτέρα εντολή. Αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτό. Θα πάρουμε το δεύτερο μισό κομμάτι. Πώς αγαπούμε τον εαυτό μας. Θα πρέπει να το ξέρουν όλοι, όχι πως δεν το γνωρίζουμε, ότι αγαπούμε τον εαυτό μας όταν σώζουμε τον εαυτό μας με τον τρόπο της ζωής μας. Όταν δεν τον σώζουμε, δεν τον αγαπούμε καθόλου τον εαυτό μας. Δηλαδή, απατώμε εαυτούς, εκτρός. Είναι η πιο μεγάλη απάτη να ξεγελώ τον εαυτό μου και να λέω είμαι τον Χριστό, θα πάω στο παράδεισο με τα τσαρούχια και να είμαι του διαβόλου τέκνο και τσιράκι και να λέγει ο διάβολος τέτοιους θέλω, σαν και σένα, τέτοια λόγια να λένε. Να τους παρασύρεις όλους εξεύγουν. Έτσι να αγαπούν εμπαθώς, να αγαπούν ατελώς, οπότε και να κουράζουν να χρεοφιλευτούν και στο τέλος να χαθούν όλοι τους. Είναι φοβερό πράγμα. Και αγαπώ τον εαυτό μου και σώζω τον εαυτό μου σημαίνει εφαρμόζω τα σεντρολά του Ευαγγελίου τουλάχιστον τα βασικά, τα πρωτεύοντα μαθήματα. Που είναι, επαναλαμβάνω, η σταθερή μετάνοια και η γνησία ταπεινοφροσύνη. Αυτά τα δυο, η μετάνοια και η ταπεινοφροσύνη,
προς τον έξω, προς τον κάθε πλησίον, εκφράζονται. Δεν τον κατακρίνω στοματικός, με το στόμα. Αργότερα, δεν τον κατακρίνω νοητός από μέσα. Δηλαδή που έχει ιστορικά να σε εγκομιάζω και εμάς θα σε βρίζω. Όπως κάνει ο Φαρισαίος. Ή να τον ζηλεύω. Ή να τον φθονώ. Και άλλο λέγω ψέματα. Ξέρετε ότι και το μικρό ψέμα, και το μεγάλο ψέμα, και το τεράστιο ψέμα, ακόμη και η βλασφημία και ο όρκος, που είναι ψέμα, ψευδορκία λόγω χάρη. Κάθε μορφή ψέματος φανερώνει πως ακόμη δεν καταλαβώ ότι αυτό που κάνω, φανερώνει πως δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Κάθε λίγο και λιγάκι βρίσκω ευκαιρία και εγώ από τα καλώδια. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια λεπτολόγος να μου πανταξτώ. Οπότε θα πεθάνω χωρίς καλώδια προς τους κόσμους του πρώτερου. Με το να ξεγελάσω τον άλλον, κορόιδεψα τον εαυτό μου, έχασα την χάρη και αν πεθάνω χάθηκα. Αλλά δεν πεθαίνω, γιατί ο Θεός με αγαπά και δεν με παίρνει. Αλλά πόσες φορές θα καπηλεύεται κανείς αυτό το παιχνίδι. Και το μικρό ψέμα και το μεγάλο ψέμα και η μεγάλη υποκρισία και η μεγάλη υποκρισία και η μικρή είναι μια απάτη. Ας το πούμε, ξεγελαστήκαμε. Έτσι δεν είναι? Εμείς πιστέψαμε σαν άνδρες, σαν αφελείς, σαν σωτή, κάναμε ή έγινε αυτό που έγινε. Έρχεται τώρα η χάρη του Θεού και λέγει, εφόσον ενήργησες στον άνθρωπο, στον πλησίον, σας δεν είναι, στο πλάσμα μου, και εγώ σαν δικαιοκρίτης, οφείλω να σου σηκώσω τη χάρη, την προσωπική σου τη χάρη. Οπότε άνθρωπος παραλογίζεται. Λέει, πεινάω και θέλω να πάω μια πέτρα. Γιατί να πάρει μια πέτρα παίρνει ένα τούμπλο. Και το ένα λάθος και το άλλο λάθος. Ψωμί πρέπει να φας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.